Ένδια, ο οποίος κάθε άλλο παρά ήθελε να συναντήσει αυτή την, την κυβέρνηση αυτή, η οποία δεν είναι και νόμιμη. Αλλά όταν έφτασε στην Λιβύη, στο αεροδρόμιο στην Τρίπολη, διαπιστώνει ότι θα τον υποδεχότανε και θα του έκανε χαιρετούρα πια. Η υπουργός εξωτερικών, της, υποτίθεται υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης αυτής. Και δείτε τώρα, ο Νίκος Δένδιας αποφασίζει να φύγει, και να επιστρέψει να φύγει στη Βεγγάζη. Και γιατί να φύγει? Γιατί προφανώς δεν ήθελε να υπάρχει καμία φωτογραφία με την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία. Γιατί τι θα λέγανε οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι τι θα λέγανε? Έχει υπογράψει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Ότι εμέσως πλην σαφώς εσείς μας καταγγέλλετε ότι εμείς έχουμε κάνει μια συμφωνία με μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι νόμιμη. Ναι. Όμως εσένα, Υπουργέ Εξωτερικών της Ελλάδας, σε υποδέχεται αυτή η Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης που δεν είναι νόμιμη. Δεν κατεβαίνει ο Δένδιας από το αεροπλάνο. Και πολύ καλά έκανε. Και αμέσως μετά, για να ξαναδούμε το γράφημα, ο ίδιος δεν του επιτρέπεται να πάει απευθείας στη Βεγγάζη, αλλά πάει μέσω Μάλτας, από το FIR Μάλτας, όπως βλέπουμε εδώ. Μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής. Καλώς ήρθατε. Και ο Σάββας Καλεντερίδης στη σύνδεσή μας. Και η Άννα Ανδρέου από την Κωνσταντινούπολη την καλημερίζουμε. Ξεκινάμε από τον κύριο Σέρμπο. Καταρχάς, ορθώς έπραξε ο κύριος Δένδιας? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που τον περίμενε η Λίβια Υπουργός Εξωτερικών, πάντως να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι η κυβέρνηση της Λιβύης είναι αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ. Είναι μια μεταβατική κυβέρνηση με υπηρεσιακό χαρακτήρα για να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές που δεν το έχει κάνει. Και ασφαλώς και δεν πρέπει να υπογράφει τέτοιου είδους συμφωνίες όπως αυτές που έκαμε με την Τουρκία και δεσμεύουν τη χώρα μακροχρόνια. Δεν έχει την νομιμοποίηση. Ακριβώς. Διότι, επαναλαμβάνω, είναι μακρόχρονη δέσμευση, κύριε Παπαδάκη, αλλά ξεπερνάει κατά πολύ το πεπερασμένο μια θητείας που έχει αυτή η κυβέρνηση. Άρα, και από εκεί και πέρα, φυσικά ακολούθησαν ακόμα πιο χοντρά πράγματα. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν δόθηκε σχέδιο πτήσης, δεν εγκρίθηκε για να ταξιδέψει ο Υπουργός Εξωτερικών στη Βεγγάζη, αναγκάστηκε να πάει μέσω Μάλτας κλπ. Επιτρέψτε μου όμως εδώ πέρα να θέσω και μία διάσταση όσον αφορά, αν θέλετε, το σχεδιασμό και την προετοιμασία. Θέλει πάρα πολύ προσοχή η Λιβύη. Την έχουμε πατήσει ήδη αρκετές φορές. Δεν είναι μία τυπική χώρα η Λιβύη. Προφανώς και Υπουργός Εξωτερικών, και όχι μόνο, ξεκινώντας από το ίδιο τον Πρωθυπουργό της, είναι στην άμεση επιρροή της Άγκυρας, που λειτουργήσουν αλλακτικά και στο Δούνε και Λαβίν. Άρα, εφόσον αποφασίζουμε να πάμε και στην Τρίπολη, επαναλαμβάνω, για μένα είναι εδώ πολύ σημαντικά δύο στοιχεία. Πρώτον, σε ποιο βαθμό οι προϋποθέσεις, οι εγγυήσεις που είχε δώσει ο πρόεδρος Μένφη, ο οποίος είναι και πρώην πρεσβευτής της Ελλάδας, έτσι, είναι εδώ η οικογένειά του, αλλά αυτά, ξέρετε, δεν λένε πολλά στο επίπεδο των σκληρών εθνικών συμφερόντων σε μια χώρα όπως η Λιβύη, ήταν αναγκαίες προϋποθέσεις για να φτάσουμε, κυρία Αναστασοπούλου, να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι. Διότι δεν πας εκεί με μια υποσημείωση, ή πας, ή δεν πας. Πριν σχολιαστεί και από τον κύριο Καλεντερίδη, καλό είναι να πάμε στην Άννα την Ανδρέου να δούμε εάν το θέμα αυτό έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης ή σχολιάζετε στην Τουρκία. Άννα μου. Ναι, όχι μόνο έγινε θέμα εκμετάλλευσης, αλλά αμέσως με το που δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο ο Νίκος Δένδιας, οι Τούρκοι άρχισαν να ικανοποιούνται ουσιαστικά, έτριβαν τα χέρια τους. Τους άρεσε ότι υπήρξε μια τέτοια κρίση και μεταφέρεται σήμερα και στον τουρκικό τύπο. Το είδαμε και χθες στις ιστοσελίδες που αστραπιαία αντέδρασαν. Σήμερα η Μιλιέτ έχει στο πρωτοσέλιδό της «Κρίση Δένδια στη Λιβύη». Αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο. Η Χουριέτ δεν είναι στο πρωτοσέλιδο, αλλά στις εσωτερικές σελίδες λέει το πείσμα του Έλληνα υπουργού δημιούργησε κρίση. Και δεν είναι μόνο αυτά, έχουν πει για διπλωματική θρασίτητα του Νίκου Δένδια, για διπλωματικό σκάνδαλο, ότι ο Δένδιας έβαλε την υπογραφή του σε ένα τεράστιο διπλωματικό έσχος, όπως το χαρακτηρίζουν, στη Λιβύη. Στην περίπτωση, κύριε Καλεντερίδη, πάντως, που κατέβαινε ο κύριος Δένδιας από το αεροπλάνο, γινόταν αυτή η χειραψία και έβγαινε η φωτογραφία. Από εκεί και πέρα, αυτό τι μπορεί να σήμαινε? Ναι, να μιλήσω λίγο για το σχεδιασμό. Ναι. Ξέρετε, εάν πήγαινε απευθείας ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στη Βεγγάζη, επειδή υπάρχουν προσπάθειες που μπορεί να καταλήξουν και στο διαμελισμό αυτής της χώρας, η κίνηση αυτή του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μία προσπάθεια ή συμβολή στον διαμελισμό της Λιβύης. Άρα, σωστά από πλευρά σχεδιασμού, η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, σχεδίασε πρώτα να πάει στην πρωτεύουσα της χώρας
και στη συνέχεια να πάει στη Βεγγάζη. Το ίδιο ακριβώς είχε κάνει ο ένας πρωθυπουργός όταν ήθελε να πάει στο Κουρδιστάν, στο αυτόνομο Κουρδιστάν, στο Ιράκ. Πήγε πρώτα στη Βαγδάτη και στη συνέχεια είχε συνδυάσει να πάει, γιατί αλλιώς μπορεί να παρεξηγηθεί η χώρα. Άρα σωστά σχεδιάστηκε και από εκεί και μετά την ευθύνη της αποτυχίας της επίσκεψης στην Τρίπολη την έχει εξ ολοκλήρου η κυβέρνηση της Λιβύης. Είχε λάβει διαβεβαιώσεις η ελληνική διπλωματία ότι θα δει μόνο τον Μένδη. Σωστά λοιπόν πήγε ο κύριος Δένδιας, σωστά σχεδιάστηκε να πάει στην Τρίπολη, από εκεί και μετά έκαναν αυτά τα έσχη που μπορεί έκαναν. Μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα αυτή η εξέλιξη που είχαμε χθες? Όχι. Mm-hmm. Είναι προφανές, να πω εδώ για την Μαγκούς, ότι δεν είναι και τόσο φίλη της Τουρκίας. Είχε μπροστά στον Τσαβούσοβλου, είχε κάνει μια εκπληκτική δήλωση και είπε τα τουρκικά στρατεύματα έξω από τη Λιβύη και εξόργησε τον Τσαβούσοβλου. Μετά υπέγραψε μαζί του το μνημόνιο όμως. Υπέγραψε γιατί? Είναι παντρεμένη με τον ανεψιό του Μπέιβα. Αλλά αυτό δεν. Προσέξτε. Και πιέστηκε να πάει στο. Η σημειολογία στη διπλωματία, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, κύριε Σέρμπο, κύριε Καλετερίδη, παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Το γεγονός λοιπόν ότι θα έκανε χαιρετούρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας με τη γυναίκα η οποία έχει υπογράψει το τουρκολιβικό μνημόνιο με τον Τσαβούσοβλου. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι θα γράπαν οι τουρκικές εφημερίδες? Έμεση αναγνώριση του τουρκολιβικού μνημονίου. Ναι, έγινε δια της χειραψίας ενός είδους νομιμοποίηση του τουρκολιβικού μνημονίου. Έτσι. Αυτό σωστά είπαμε, σωστά δεν κατέβηκε και όλα και ο σχεδιασμός... Όχι μόνο δεν κατέβηκε, δεν κατέβηκε και η σκάλα από το αεροπλάνο, δηλαδή το αεροπλάνο. Δεν πάτησε το έδαφος. Ναι, ναι. Έτσι, έμεινε και ούτε καν η σκάλα κατέβηκε. Κάτι θέλει να ρωτήσει ο Γιώργος, έλεγε Γιώργο. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Καλλιτερίδη, πέρα από τον πολιτικό σχεδιασμό που τον αναπτύξατε, δεν υπάρχει και ένα ζήτημα δικτύου πληροφόρησης για την ελληνική κυβέρνηση? Δηλαδή, τι γίνεται με τις υπηρεσίες, το αεροδρόμιο, μαθαίνει ο υπουργός τις προθέσεις των αξιωματούχων εκεί? Λοιπόν, ή έχουν άλλες δουλειές εδώ οι υπηρεσίες? Η Ελλάδα ακολούθησε μια εντελώς λαθασμένη πολιτική μέχρι τώρα στο θέμα της Λιβύης. Να θυμίσω ότι όταν είχε έρθει εδώ ο Χαφτάρ, σωστά κατά την άποψή μου, ο σημερινός σύμβολος ασφάλειας του κυρίου Μητσοτάκη είχε πει κακώς ήρθε. Δηλαδή στην ουσία τορπίλησε την πολιτική της κυβέρνησης. Και η Ελλάδα είχε αυτοαποκλειστεί από τη Λιβύη και από την Τρίπολη και από τη Βεγγάζη. Μάλιστα δεν είχαμε και με μειωμένη και καθόλου διπλωματική εκπροσώπηση στην Τρίπολη. Άρα ναι, ζήτημα... Επιτρέψτε να πω κάτι. Ναι, αμέσως κύριε Σέρμπο. Πιθανόν να υπάρχει. Από εκεί και μετά τώρα όμως η πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι θα κάνουμε συνομιλίες για να οριοθετήσουμε. Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αλλάξει την πολιτική της στη Λιβύη, να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και να γίνει το συγκεκριμένο ταξίδι είναι σωστό. Τα λάθος λάθος και τα σωστά σωστά. Κύριε Σέρμπο, θα ήθελα να τοποθετηθείτε. Τα τωρινά είναι σωστά, πιστεύω. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα χωρίς διαπιστευμένο πρέσβη στην Τρίπολη. Οι Λίβοι μετά το χθεσινό αποσύρανε και τον επιτετραμένο τους. Το λέω όλο αυτό διότι πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στον κύριο Χατζηνικολάου είχε πει ότι θέλουμε να κάνουμε ένα ευρύτερο άνοιγμα συνολικά, το τονίζω αυτό αν θέλετε, στη Λιβύη. Αυτό τι αποτυπώνει? Την ανάγκη μιας περισσότερο συμπεριληπτικής πολιτικής της Ελλάδας έναντι στη Λιβύη λόγω του ιδιαιτερισμού που παρουσιάζει. Λοιπόν, καλός ή κακός, δεν θα μας λύσει ο κύριος Χάφταρ από μόνος του το πρόβλημα με το τουρκολιβικό. Ένας πολέμαρχος με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από την άλλη όμως δεν έχουμε καμία δυνατότητα επικοινωνίας με μια κυβέρνηση που υπογράφει μνημόνια με την Τουρκία. Είναι κάθε κίνηση που θα κάνουμε, έχω την αίσθηση ότι θα είναι νομιμοποίηση. Έχουμε ανάγκη να ενισχύσουμε το αποτύπωμά μας. Η επόμενη μέρα, όταν και όποτε έρθει, θα περιλαμβάνει ομάδες από όλες τις πλευρές. Δεν είναι τα πράγματα, αν θέλετε. Σύμφωνοι, αλλά πρέπει να έρθει η επόμενη μέρα. Και εδώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καλεντερίδη, τι βλέπει δηλαδή στη Λιβύη? Θα γίνουν επιτέλους εκλογές? Θα πάρει αυτό ένα χρόνο ακόμα? Υπάρχει δυνατότητα πιέσεων? Ακούστε, οι απόψεις σαν αυτές του κυρίου Σέρβου μας έφεραν εδώ που είμαστε. Ο Χαφτάρ είναι πρωταγωνιστής στη Λιβύη. Και να έχουμε απόψεις που λένε δεν θα μας λύσει το πρόβλημα, μας έφεραν εδώ που είμαστε. Είπα από μόνος του, κύριε Καλεντερίδη. Ένας πολέμαρχος δεν θα μας το λύσει από μόνος του. Τα είπε ο Πρωθυπουργός, δεν τα λέω εγώ, κύριε Καλεντερίδη. Ξέρω πολύ καλά τι είπατε και τι εννοείτε. Τέτοιες απόψεις. Μίλησα για συμπεριληπτική πολιτική, κύριε Καλεντερίδη. Το Κάιρο και η Αίγυπτος είναι απολύτιμος κρίσιμος παίκτης και εταίρος. Η Αθήνα δεν είναι Κάιρο.
Η Αθήνα ακούστε, έχει εξυπηρετεί τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Υπάρχουν και χώρες όπως η Ιταλία. Μην κουράζεστε και μην καταλαβαίνετε τους άλλους σας. Κατάλαβε πολύ καλά τι εννοείτε. Αλήθεια σας. Το ξέρω ότι καταλάβατε, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά την αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Πιστεύω ότι ο Χαφτάρ έκανε δήλωση μπροστά στο Δένδια και είπε να φύγει και ο τελευταίος στρατιώτης, Τούρκος στρατιώτης από τη Λιβύη και δεν ισχύει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Όλοι είναι το έχουν πει αυτό. Παραμένει όμως το πρόβλημα. Η Λιβύη είναι το κλειδί για να λύσουμε το πρόβλημα, κύριε Καλεντερίδη. Η Λιβύη είναι, όχι η Τουρκία. Είναι πρωταγωνιστής ο Χαφτάρ, συμπροταγωνιστής ο Σάλεχ και έχουμε και ακόμα και στην κυβέρνηση του Βεϊμά υπάρχουν φωνές οι οποίες είναι κοντά στην μάλιστα. Ελλάδα. Να τις ενισχύσουμε τότε. Να πάμε... Γιατί να αφήσουμε την Τρίπολη μόνο στην Τουρκία, μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη. Για ποιο είπα, λόγο. Είπα σωστά, πήγε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στη Λιβύη. Να πάμε στην Ανάπη. Χτες δεν τις χτυπάμε. Λοιπόν, σωστά πήγε και σωστά η Ελλάδα πρέπει να αναζητήσει. Για παράδειγμα, κύριε Παπαδάκη, ο πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου, ο οποίος ελέγχεται από το Χαφτάρ και ο οποίος είναι στην Τρίπολη, έχει θέσεις οι οποίες εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Όπως για παράδειγμα ο Γογός. Άρα η Ελλάδα πρέπει να είναι και στην Τρίπολη και στην Μάλιστα. Μεχάνη. Θέλω να πάμε στην Άννα. Να πάμε στην Άννα. Άννα, Μιλιέτ, ελληνικός δάκτυλος στην επίθεση στο Ιτσικλάλ επανέρχεται. Ακριβώς. Επανέρχεται και μάλιστα λέει ότι πίσω από αυτή την ενέργεια βρίσκονται οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών. Αυτό γράφει. Κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό να μας πει, Άννα, και θα πει ό,τι θέλετε. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Έλα, Άννα μου. Αρθρογράφος της εφημερίδας Μιλιέτ το έγραψε αυτό και ήταν κάτι που το περιμέναμε, ότι αργά ή γρήγορα εκεί θα πήγαινε μετά από τις δηλώσεις που έκανε και ο Σοϊλού, που άφηνε τα υπονοούμενά του. Και έτσι λοιπόν άρχισαν τώρα οι διάφοροι να λένε ότι πίσω από αυτό μπορεί να είναι και η Ελλάδα. Και μάλιστα αυτός ο συγκεκριμένος αρθρογράφος λέει ότι δεν λέω ότι έχει κάνει την ίδια την επιχείρηση. Δεν εννοώ ότι έκανε την επιχείρηση, αλλά σίγουρα είχε γνώση, γνώριζε γι' αυτό, ότι είχε την υποστήριξη για να διαφύγει. Και ασφαλώς ο Πάρκα πρέπει να δηλαδή, για το με αυτή για το δημοκρατική ενέργεια. Αμεσότατα θα έλεγα, το γιατί λέει ότι επιχειρησιακά μπορεί να μην γνώριζε, αλλά είχαμε γνώση... Για τη διαφυγή. Για το σχέδιο διαφυγής. Για το σχέδιο διαφυγής. Δεν κρύβεται μόνο η ΕΕ πίσω από τη βομβιστική επίθεση και η Ελοχήμ και η Νεφελήμ. Πώς τους λέγανε αυτοί του. Ναι, ακούστε. Ναι. Ακούστε. Ο Ερντογάν επιχείρησε, επειδή δεν του βγαίνουν τα κουκιά, επιχείρησε να κάνει μια προσέγγιση με τους Κούρδους. Πρώτον, ο Υπουργός Δικαιοσύνης συναντήθηκε με την ηγετική ομάδα του κόμματος των Κούρδων, του ΧΑΝΤΕΠΕ, υποτίθεται για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το θέμα ήταν η προσέγγιση. Δεύτερον, επειδή ασθένησε ο πατέρας του Σελαχατίν Ντεμιρτάς που κρατείται στην Αδριανούπολη, του παραχώρησε το τουρκικό κράτος, αεροσκάφος ιδιωτικό, για να πάει. Άρα η βομβιστική επίθεση οργανώθηκε από το τουρκικό βαθύ κράτος και ήταν ένα μήνυμα στον Ερντογάν. Σταμάτα να παίζεις με τους Κούρδους. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα Σύριοι, συνεργάτες του τουρκικού κράτους και απελάθηκαν. Η τουρκική αντιπολίτευση σύσσωμη λέει ότι αυτή είναι μια προβοκάτσια της κυβέρνησης, του εσωτερικού της κυβέρνησης, του Σουλεϊμάν Σοϊλού συγκεκριμένα. Ναι. Άρα αυτές τις αθλειότητες που γράφουν οι Μιλιέτ, που κάποιοι θέλουν να δείξουν, να τις βάλουν κατά μέρος. Να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σέρμπο, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, νομίζω το έχει εκφράσει αυτό το αφήγημα ο κύριος Σοϊλού, να μας βάλει στο κάδρο. Εντάξει, αυτά εντάξει, είναι πολύ εντάξει. Γνωστά, Φυρίες είναι πολύ μακριά. Και κάνει για αναφορά πάλι για αύριο που τους εκπαιδεύουμε. Ναι, εντάξει, και όλο αυτό με το αντιαμερικανικό. Η Ελλάδα είναι ο πολιορκητικός κρυός της Δύσης και λοιπά. Τα γνωστά. Λοιπόν, έχω ψάξει. Δεν έχεις βρει τίποτα. Έχω πάει δρόμο στο Λαύριο, γιατί πηγαίνω στο Λαύριο, δεν μπορώ να βρω τίποτα. Το θέμα είναι ότι η τουρκική κοινωνία συνεχίζει να δηλητηριάζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Είδατε πως επιτέθηκαν και στη Μαρία Τζαχαράκη, την προφυλακίστηκε εκεί του Όπεν. Είδα και άλλα πλάνα πώς τους αγριοκοιτάνε. Άντε να γίνουν εκλογές εκεί να τελειώνουμε. Άντε να γίνουν εκλογές να τελειώνουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε.